Καλησπέρα σας κύριε Τσόχο, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ. Τι κάνατε χθες πάλι? Πάλι εκεί σας έβλεπα, προσπαθούσατε να βάλετε, να πάρετε, σας άκουγα μάλλον, να πάρετε την μπάλα, τη βάλετε στα δίχτυα. Δεν μπορούσε με τίποτα η ομάδα του Αρτέτα. Όχι μα, δεν μπορούσε. Ήταν παραπάνω από προφανέστατα υπερβατικό αυτό που προσπαθούσε να κάνει η Arsenal τη φετινή σεζόν και τελικά κατέρευσε την κρίσιμη στιγμή. Θα μπορούσε να έχει καταρρεύσει και νωρίτερα. Τη συνέβη και καλά δύο φορές μέσα στη σεζόν να καταρρεύσει, αλλά το έχω πει αρκετές φορές τώρα. Προσπαθούσε να βγει τέταρτη με τον Ενικέτια και τον Λακαζέτ, δύο μέτριου σεντερφόρ που το καλοκαίρι μένουν ελεύθερος. Ή τέλος πάντων ένα παιδί που τώρα προσπαθεί να γίνει και τον Λακαζέτ που είναι σίγουρα ένας μέτριος σεντερφόρ, οι οποίοι ξέρουν κιόλας ότι φεύγουν από την ομάδα γιατί το καλοκαίρι μένουν ελεύθεροι και το συμβόλαιο τους τελειώνει, και προσπαθούσε με αυτούς να προσπεράσει τη Manchester United του Cristiano Ronaldo, του Bruno Fernandes και των υπολείπων και την Tottenham του Kane και του Son. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Την πλήγωσε έτσι όπως εξελίχθηκε η ιστορία του ότι θα μείνει εκτός Champions League, γιατί το είχαν πιστέψει. Και επειδή μιλάμε για την ομάδα με το μικρότερο μέσο όρο ηλικίας στην Premier League και μιλάμε ότι οι πρωταγωνιστές της και οι ηγέτες της είναι 20, 21, 22 ετών, είναι ένα, πώς να το πω, ένα crash test αυτό, κατά πόσο θα τους πάρει από κάτω ή θα τους επηρεάσει. Στην πραγματικότητα, αν τη δεις τη χρονιά πριν αρχίσει και πώς τελειώνει, λες είναι μια επιτυχημένη χρονιά, η Arsenal επιστρέψει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τερμάτισε πέμπτη, έχει 3-4 χρόνια να τερματίσει τόσο ψηλά, έκανε βήμα μπρος, έφυγαν από πάνω αρκετά βαρύδια της και μεγάλα συμβόλαια, ανέδειξε νέους ποδοσφαιριστές. Απλώς φαίνεται ότι ο μεταγραφικός σχεδιασμός είχε πολύ μέσα του την προϋπόθεση του Champions League. Για παράδειγμα, οι Βρετανοί γράφαν ότι η Arsenal έχει συμφωνήσει με τον Τιμπάλα, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι θα παίζει του χρόνου Champions League. Δεν θα παίζει του χρόνου Champions League. Οι Άγγλοι γράφαν ότι μάλλον θα πάρει τον Γκαμπριέλ Ζεσούς, αλλά χρειαζόταν τα χρήματα του Champions League για να μπορεί να τον αγοράσει. Δεν ξέρει κανείς τώρα αν θα μπορεί να τον αγοράσει. Αυτά θα πάνε λίγο, είναι πιθανό να πάνε λίγο πίσω. Ναι, βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, σήμερα απόψε τελειώνει αυτό το βάσανο του ελληνικού πρωταθλήματος. Βάσανο, πραγματικά, από κάποια στιγμή και μετά με τα παιχνίδια και όλα αυτά που συζητάμε αυτό το διάστημα. Σήμερα στις 10 η ώρα, το πολύ... τελειώνει το έργο. Να σε δώσει κανένα δύο εβδομάδες θα μου λες άντε να δούμε πότε θα αρχίσει. Όχι, δεν το αρνούμε αυτό που λες. Δεν το αρνούμε. Εννοείται. Να τελειώσουν όλα και τα ευρωπαϊκά και η τελική που θα συζητάμε τέλος πάντων και του Europa που είναι αύριο και του Conference μετά και του Champions League. Και μετά έχουμε και το τελικό το δικό μας μετά. Τι να κάνουμε, περιμένουμε το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο μετά. Εκεί θα είναι το μεγάλο πάρτι. Ναι, για να δούμε πως θα είναι και αυτό. Μουντιάλ μες στο χειμώντα. Ωραίο. Έχει και αυτό την πλάκα του. Έχει και αυτό την πλάκα του, ναι. Θα ξεκινήσουν δηλαδή τα πρωταθλήματα και οι Ευρώπες, να το πω έτσι, τη σεζόν τέλος πάντων, εκεί τον Αύγουστο και μετά, παιδιά, στην άκρη, δεξιά, με αλάρμα, ναι. Περιμένετε να τελειώσει το Μουντιάλ. Έχει πάρα πολύ μπάλα η φέτινη σεζόν. Κάντε κουράγιο και πώς να το πω... και προετοιμαστείτε, γιατί θα είναι μπάλα χωρίς ανάσα, γιατί ακριβώς επειδή έχει και Μουντιάλ και όλα τα υπόλοιπα θα γίνονται, πώς να το πω, πολύ πιεσμένα, οπότε δεν ξέρω αν θα πρέπει να πω αν θα χορτάσουμε ή αν θα μπουχτίσουμε, πάντως έχει πολύ μπάλα. Έχει πολύ, ναι, χωρίς ανάσα. Θα ξεκινήσει από τις 20 Ιουλίου και δεν θα σταματάει. Και θα φτάσει μέχρι Μάιο. Μέχρι Μάιο. Χωρίς ανάσα. Γιατί θα έχει όλες τις εβδομάδες ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο για να προλάβουν να τελειώσουν 10 Νοέμβρη. Μετά θα έχει Μουντιάλ και με το που τελειώσει το Μουντιάλ όλοι πάλι στριμωχτεί. Και σκέφτομαι τώρα εγώ φωναχτά εδώ στο... επιστρέφω, έρχομαι εδώ στην Ελλάδα, εδώ στα μέρη τα δικά μας, στην Ελλαδάρα μας. Εδώ με κανονικές συνθήκες, δηλαδή χωρίς ένα μήνα και κάτι Μουντιάλ, μέσα σε μια αγωνιστική περίοδο
μαλώνουμε 450-12 φορές για τις ημερομηνίες και πού θα χώσουμε τα μάτς και πού θα βάλουμε το ένα, πού θα βάλουμε το άλλο, με διακοπές για τις εθνικές. Τώρα πώς θα τα καταφέρουμε, ρε Μιχάλη, με Μουντιάλ στη μέση και διακοπή? Ναι, είναι ένα καλό ερώτημα. Τι θα κάνουμε? Και νομίζω, καταλαβαίνω τις καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα κτλ. Αλλά πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό κάποια στιγμή. Έτσι κι αλλιώς, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι οι ομάδες μας, τα κρίσιμα μάτς της Ευρώπης, αυτά που θα δείξουν αν θα μεγαλώσουν ή όχι, τα κρίσιμα μάτς που θα μας δείξουν αν θα μεγαλώσει ο κορβανάς, ο οικονομικός του ελληνικού ποδοσφαίρου και αν θα έρθουν τα έσοδα από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε ελληνικές ομάδες, είναι το καλοκαίρι. Συνεπώς, το να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να μπορούμε να λέμε ότι δεν μπορούμε να παίξουμε πρωτάθλημα το καλοκαίρι γιατί κάνει ζέστη την ίδια ώρα που παίζουμε όλα τα κρίσιμα ευρωπαϊκά μάτς μέσα στη ζέστη, είναι λίγο, πώς να το πω, λάθος προσέγγιση. Αρχίζουμε αργά. Δηλαδή το πρωτάθλημα είναι προγραμματισμένο να αρχίσει 20 Αυγούστου. Ναι. Για την χρονιά που έρχεται, το ότι το φέραμε μία εβδομάδα νωρίτερα είναι πρόβλημα. Βέβαια καταλαβαίνω που να πει στον Έλληνα τώρα ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα 13 Αυγούστου, ας πούμε, μια Κυριακή νωρίτερα. Ποιος θα πάει στο γήπεδο, πού θα πετύχεις κάποιον να ασχοληθεί. Παρόλα αυτά, έτσι είναι οι νέες συνθήκες, έτσι είναι διαμορφωμένες. Πρέπει να βρούμε τρόπο να τις ακολουθήσουμε. Να δυσκολευτούμε πολύ, εγώ αυτό φοβάμαι. Θα δυσκολευτούμε σίγουρα. Ειδικά αν έχουμε μια-δυο ομάδες που θα κάνουν αντίστοιχες πορείες με το ΠΑΟΚ, αντίστοιχη με τη φετινή πορεία του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Δεν φαντάζεσαι πόσο θα δυσκολευτούμε. Δεν φαντάζεσαι. Κάναμε play-off φέτος που παίζανε στο τέλος ανά τρεις μέρες. Του χρόνου βλέπω όλα τα play-off 10 αγωνιστικές να γίνονται fast track σε 3 εβδομάδες, με 3 μάτς την εβδομάδα. Παίζουμε Κυριακή, πώς το λένε, Σάββατο, Τρίτη, Πέμπτη. Σαν τα αγγλικά φροντιστηρίου θα είναι. Λοιπόν, σήμερα όμως τελειώνει η σεζόν για το ελληνικό πρωτάθλημα. Τελειώνουν και τα play-offs. Τι παιχνίδια είναι τα σημερινά? Ειδικά για πες μου τώρα, εκεί στην πόλη, γιατί δεν μπορώ να μυρίσω από μακριά. Τι? Υπάρχει τζόγος για το αν θα βγει ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης δεύτερος? Είναι η κουβέντα φυσικά μεγαλώνει? Και γίνεται, φυσικά και γίνεται κουβέντα, ναι. Φυσικά και γίνεται κουβέντα, ναι. Κανονικά. Για το ΠΑΟΚ ο Αθηναϊκός είναι όλα... Εντάξει, έχει λίγο την πλάκα του όλο αυτό. Δεν έχει κανένα αντίκρισμα να πούμε. Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Μάλλον, για να είμαι ειλικρινής, υπάρχει μια πιθανότητα ο κυπελούχος, γιατί πλέον ο κυπελούχος θα είναι η ΤΟΠΑ από τον Παναθηναϊκός, άρα κάποιος από τον δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, ναι, ο κυπελούχος, ναι, να κερδίσει έναν προκριματικό γύρο. Αυτό έχει να κάνει με το ποιοι θα κατακτήσουν τα Europa, τα Conference, τέλος πάντων είναι μια σειρά από γεγονότα, ας μην τα συζητάμε, είναι πάρα πολλά. Υπάρχει μια περίπτωση λοιπόν αυτός ο κυπελούχος να κερδίσει έναν προκριματικό γύρο, δηλαδή να μην παίξει 20 Ιουλίου και να παίξει στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference και να παίξει αρχές Αυγούστου στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference. Και άρα να χρειάζεται 2 προκρίσεις για να μπει στους ομίλους. Περιμένει την ομάδα που θα κατακτήσει το Conference? Όχι. Είναι μια σειρά από γεγονότα. Έχει να κάνει με το πώς θα τερματίσουν πού στα πρωταθλήματα, ποιοι θα κατακτήσουν τα Europa και τα Conference. Δημιουργούνται μια σειρά από ντόμινο. Ή το Europa, όχι το Conference, το Europa ήθελα να πω. Γιατί γίνεται κουβέντα για το τελικό. Αυτό συνέβη και πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, χωρίς να παίρνω και όρκο, αλλά νομίζω ότι θυμάμαι καλά, συνέβη πέρυσι. Και ο ΠΑΟΚ κέρδισε έναν προκριματικό γύρο. Έπαιξε δηλαδή από τον τρίτο προκριματικό γύρο και όχι από τον δεύτερο, όπως έπαιξαν οι υπόλοιποι. Νομίζω το θυμάμαι καλά. Ναι. Κάτσε, έλα να θυμηθούμε ποιες απέκλεισε. Τώρα μιλάμε για τύπο που έχει κάποιο όλο τα κεφαλικά του κύτταρα και δεν θυμάται ότι περιέγραφε χθες μια καθάριστον άλλο. Αλλά αυτό θέλω και να το ξεχάσω κιόλας. Αλλά ο ΠΑΟΚ πέρυσι για να μπει στους ομίλους 2 προκρίσεις δεν έκανε. Μία στη Βόρειο Ιρλανδία και μία με τη Ριέκα. Δεν απέκλεισε άλλη. Δεν θυμάμαι. Αν έχει κάτι παραπάνω κι εγώ, ναι. Ναι, νομίζω έτσι είναι. Ότι είχε συμβεί πέρυσι στον ΠΑΟΚ αυτό και είχε κερδίσει ένα προκριματικό γύρο. Είναι πιθανόν,
υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να συμβεί και φέτος. Ο κυπελούχος να κερδίσει προκριματικό γύρο. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το πρωτάθλημα, γιατί πια είναι δεδομένο ότι ο κυπελούχος δεν θα είναι στο Champions League. Συνεπώς, όποιος πάρει το κύπελο μπορεί να κερδίσει ένα γύρο. Δηλαδή, αν κατακτήσει μια ομάδα τη δεύτερη θέση απόψε και μια ομάδα την τέταρτη, δεν θα έχει διαφορά, δηλαδή. Καμία. Για το γόητρο. Για το prestige. Του χρόνου όμως. Τι κάνουμε φασαρία τόσο καιρό εδώ πέρα, Γιώργο μου. Ούτε με την έναρξη της προετοιμασίας των παιχνιδιών στην Ευρώπη, τίποτα. Τίποτα. Μας ξεπεζεύει, μας ξενερώνει τώρα με αυτό το. Του χρόνου όμως, Γιώργο μου, ο δεύτερος θα βγαίνει Champions League. Και επειδή ακούω από πολλούς, ναι, μωρέ, τώρα θα βγαίνει Champions League και πώς θα μπορεί να φτάσει στο μήλο του Champions League, θέλω να σας πω ότι αν βγαίνει Champions League, σημαίνει ότι εξασφαλίζει συμμετοχή στους ομίλους Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Θες να αποκλειστεί από το Champions League, να αποκλειστεί. Θα πάει στο Europa, αποκλειστεί και από το Europa. Θα πάει στο Conference. Δεν προλαβαίνει να αποκλειστεί, μπαίνει στους ομίλους. Άρα δεν είναι μικρό το διακύβευμα, δεν είναι, πώς να το πω, δηλαδή, απλό. Την επόμενη σεζόν ο δεύτερος είναι το πρωτάθλημα που ξεκινάει τον Αύγουστο. Είναι δεδομένο ότι θα πάει σε όμιλο. Conference. Ο δεύτερος θα πρέπει να δούμε σε ποιο προκριματικό γύρο θα μπει, αλλά μπορεί να χρειάζεται σε όλες τις διοργανώσεις, είτε Champions League, είτε Europa League, είτε Conference League. Το χειρότερο που θα του χρειάζεται είναι μια πρόκριση. Δηλαδή να μην αποκλειστεί και στις τρεις διοργανώσεις όποιον και να συναντήσει. Ναι. Αν κάνει μια πρόκριση στην αρχή, στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, με ένα πολύ χαμηλό εμπόδιο, τότε αυτόματα κερδίζει συμμετοχή στο Conference. Αν κάνει και δεύτερη πρόκριση και πάει στα play-off του Champions League και αποκλειστεί εκεί, αυτομάτως κερδίζει πρόκριση στους ομίλους του Europa. Αν αποκλειστεί στον τρίτο του Champions League, πάει στον προκριματικό, στα play-off του Europa. Αν περάσει, πάει στο Europa όμιλο, αν αποκλειστεί, πάει στο Conference όμιλο. Συνεπώς, οι πιθανότητες ο δεύτερος του χρόνου να μπει σε ευρωπαϊκό όμιλο είναι πάρα πολλές. Και επαναλαμβάνω, θα πρέπει να δούμε κιόλας, γιατί πολλές φορές κερδίζουμε προκριματικό γύρο, άρα μπορεί να είναι και μαθηματικά βέβαιο ότι θα παίξει τουλάχιστον στον όμιλο του Conference. Mm. Όπως για παράδειγμα, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα συμβαίνει αυτό με τον πρωταθλητή. Και αυτός θα παίζει μεν προκριματικά, αλλά όσα και αν αποκλειστεί, θα φτάνει σε όμιλο. Τέλεια. Άρα μπόλη και Ευρώπη την επόμενη σεζόν και την επόμενη. Τα play-off αλλάζουν. Γενικά το νέο πρωτάθλημα θα διεξαχθεί κάτω από πολύ διαφορετικές συνθήκες. Το να βγάζεις 5 και όχι 4 και το να βγάζεις 2 στο Champions League, 1 στο Europa και 2 στο Conference είναι πολύ διαφορετικό από το βγάζουμε έναν στα προκριματικά του Champions League που συνέβαινε ως τώρα και 3 στο Conference της ίδιας κατηγορίας. Δεν αλλάζει τίποτα, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Τώρα αλλάζουν όλα. Και ο δεύτερος είναι διαφορετικό και ο τρίτος είναι διαφορετικό. Έχεις μεγάλο κίνδυνο να βγεις τρίτος, πολύ μεγάλο, ή να πάρεις το κύπελο. Και ο τέταρτος πέμπτος, ο τέταρτος είναι ό,τι και φέτος και ο πέμπτος είναι επιπλέον εισιτήριο. Άρα πολύ διαφορετικά. Να πάρεις το κύπελο, γιατί το είπες, το έχασε αυτό. Αυτός παίρνει το κύπελο, θα παίζει Europa. Τέλεια. Όχι Conference. Τέλεια. Και αν το κύπελο το έχει πάρει κάποιος από τους δύο πρώτους που βγαίνει Champions League, τότε ο τρίτος του πρωταθλήματος θα πηγαίνει στο Europa. Τέλεια. Πολλά, περισσότερα τα χρήματα και άλλα πολλά. Βέβαια. Και κυρίως όσο πιο ψηλά πηγαίνει σε διοργάνωση του χρόνου. Δεν σ' άκουσα. Πρωταθληματάρα του χρόνου. Προφανώς, ναι, με διαφορετικές συνθήκες. Θα μας το χαλάσει το Μουντιάλ. Αυτό καταλαβαίνω τώρα από την πολύ ωραία ανάλυση που έκανες. Θα έχουμε και κανένα παίκτη στο Μουντιάλ. Θα έχουμε. Τι, ο Ολυμπιακός δεν έκανε από αυτούς τους που έχουμε φέτος. Έχει προκριθεί σίγουρα ο Κορνέλιους, Καναδός κεντρικός αμυντικός του Παρατολικού. Όχι ο Τόμψον. Ο οποίος είναι και βασικός στη γη Καναδά. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα. Ένας παίκτης τώρα, δηλαδή θα μας χαλάσει αυτή την πρωταθληματάρα το Μουντιάλ τώρα. Θα πάρουμε τώρα το καλοκαίρι
και θα γράφουν οι εφημερίδες και τα site ο Μουντιαλικός Άσος. Ναι, ναι, πρόσφατα είχα μια συζήτηση σε ένα καφέ ανατολικά για τους Μουντιαλικούς Ιμπραήμ και Χωσάμ Χασάν, τότε που είχε φέρει ο Βουλινός, ο Θωμάς Βουλινός στον ΠΑΟΚ. Και βλέπαμε το Μουντιάλ, πούμε, και ο ένας βασικός. Θα τα λέμε όλα παιχτάρες οι Αιγύπτιοι, έτσι. Βέβαια παιχτάρες, ε. Και το όνομα, το κυρίο ήταν ο Χωσάμ, αλλά αποδείχτηκε ο Ιμπραήμ παιχτάρα. Το δεξί τον μπακ. Σωστά. Ναι, ναι. Σωστά. Οι ίδιοι όμως, έτσι, οι ίδιοι. Φτιστοί. Ναι. Λοιπόν, σήμερα τι θα κάνουν ο Λουτσέσκου με τον Γιωβάνοβιτς, θα κρυφτούλει. Όχι, όχι, μόνο την κρυφτούλη. Να σου πω ένα θέμα για τον Γιωβάνοβιτς, δεν ξέρω, γιατί είναι... Τους έβαζε συνέχεια να παίζουν και ίσως να δώσει μια ανάσα. Ο Λουτσέσκου είναι στην διαφορετική φάση. Ο Λουτσέσκου θέλει σε κάποιους να δώσει χρόνο που λείπανε. Καταρχάς νομίζω επιτέλους ο ΠΑΟΚ παίζει χωρίς απουσίες ή μπορεί να φτάσει στον τελικό χωρίς να έχει καμία απουσία μετά από πάρα πολύ καιρό. Μπορεί και το πρώτο φετινό μάτς να είναι ο τελικός χωρίς απουσίες. Αλλά τέλος πάντων τώρα έχει επιστροφές. Δηλαδή σίγουρα θα θέλει να δώσει χρόνο στον Λίρατζι που έχει καιρό να παίξει. Νομίζω, ναι, καλά, προφανώς δεν θα βάλει την 11 του κυπέλου, κανείς από τους δύο. Αλλά δεν νομίζω ότι θα συμβεί και αυτό που υποθέτανε πολλοί εδώ και 3-4 μέρες, ότι δηλαδή θα δούμε 11 άλλους από αυτούς που θα παίξουν στον τελικό. Ναι. Θα δούμε τους πολύ κουρασμένους να μένουν έξω για να παίξουν στον τελικό και θα δούμε και 4-5 από αυτούς που θα παίξουν στον τελικό, οι οποίοι πιθανόν να αντικατασταθούν και στο δεύτερο ημίχρονο. Για να μπουν κάποιοι άλλοι. Άρα το μάτς θα είναι σφύρα να φύγουμε σήμερα, δηλαδή, σε Τούμπα. Όχι. Τελείωνε. Καταρχάς νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ και σωστά θέλει να φτιάξει την ψυχολογία του. Θέλει να σταματήσει αυτή την καταμέτρηση. Πώς είναι τώρα, είναι 11. Θέλει να σταματήσει την καταμέτρηση να πει 12 μάτς χωρίς νίκη. Εντάξει τώρα. Δηλαδή θα παίξει ρόλο αυτό, ρε Μιχάλη. Καλά, δεν λέω ότι καίγεται. Μόλις θα φτάσει το λεωφορείο της Αποστολής και μόλις ντυθούν και βγουν από τα αποδυτήρια στον αγωνιστικό χώρο το Σάββατο, θα σκέφτονται ότι έχουν κάνει 12 ήττες ή 12, μάλλον 12 παιχνίδια δεν έχουν πάρει νίκη, που είναι το σωστό. Όχι, μπορεί, δεν θα το σκέφτονται. Γι' αυτό. Αλλά εγώ θέλω να πω πόσοι θα είναι σήμερα στην Τούμπα. 5.000, 10.000. Γιατί φαντάζομαι δεν θα συρρεύσει ο κόσμος να δει αυτό το αδιάφορο μάτς. 10.000. Θα κρατήσουν λίγο λοιπόν, θα πάνε σήμερα που ούτως ή άλλως έχουν εξασφαλισμένη τη θέση. Εννοώ ότι δεν θα πληρώσουν κάτι παραπάνω γιατί οι άλλοι κρατάνε τα λεφτά τους. Όχι, όχι, πάνε, ρε παιδί μου, πες τώρα 5-10 χιλιάδες. Πάμε στην Τούμπα. 10 χιλιάδες. Ναι, μπράβο. Τελειώνει το μάτι διπλό. Ναι. Και την ίδια ώρα έχει ο Άρης κερδίσει τα Γιάννενα. Ναι. Και ο Άρης είναι δεύτερος. Ναι. Και φεύγουν οι ποδοσφαιριστές. Ναι. Τι γίνεται. Δεν έχει γιούχα. Δεν λέω μπαίνουν μέσα, δεν λέω έκρηξη. Δεν έχει γιούχα. Στεναχωρημένοι ελάχιστοι. Θα πάει ο Λουτσέσκο και θα τους πει 30 δευτερόλεπτα κάτι. Μπράβο, αυτά. Για ποιο λόγο λοιπόν να μην φύγεις με χειροκρότημα, με νίκη και με συνθήματα πάω που μπορείς. Αυτό το απλό σου λέω. Ναι, εντάξει. Γιατί να μην μπορείς να τους δεις τα μάτια το Σάββατο και να τους λες «Α, γεια σας, αυτοί που κερδίσαμε την Τρίτη, είστε παιδιά, ε». Για μένα θα ήταν καλύτερο να φάω το ξεφωνητό σήμερα. Α, τι κάνει, δεν χάσατε, δεν μπορείτε να κερδίσετε. Και το Σάββατο το βράδυ ο ίδιος, για να έχω πάρει το κύπελο, να μου λέει παλικάρι μου, παιχταρά μου, θεέ μου. Ναι, ναι, φίλε. Εντάξει, εσύ είσαι ιδιαίτερη περίπτωση. Σ' αρέσει το 8 γιατί δεν μπορείς να φύγεις από μέσα τώρα. Ναι, 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 ναι. Έτσι είναι. Δηλαδή είναι... Άμα γίνει αυτό που περιέγραψα πριν, είναι όλο το έργο με Νάντια Κομανέτσι και Ιωάννη Μελισανίδη στα καλύτερα του. Και κοίτα, είναι αλήθεια ότι επίσης για ορισμένους ποδοσφαιριστές και για ορισμένες ομάδες είναι προτιμότερο να παίζουν με την πλάτη στον τοίχο. Όμως, ό,τι και αν συμβεί σήμερα, ό,τι και αν συμβεί, άσος, χ, διπλό, δεύτερος ο ΠΑΟΚ, τέταρτος ο ΠΑΟΚ, δεύτερος ο Παναδάκος, δεύτερος ο Άρης, ό,τι και να γίνει, το μάτι του κυπέλου είναι τελείως διαφορετικό. Παιχνίδι, δεν σου κόβει τα, δεν σου αλλάζει τίποτα σε σχέση με τα κίνητρα και τη θέλησή σου, ό,τι και αν συμβεί σήμερα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά τέλος πάντων για την καλή διάθεση, για το καλό mood που λένε και στο χωριό μας, δεν θες να πας έχοντας χάσει, με λίγο γκρίνια, με λίγο μουρμούρα, με αυτό, καλύτερα να πας και... να έχεις την αίσθηση ότι οκ, εντάξει, μια μπόρα ήταν, πέρασε σιγά σιγά,
συνερχόμαστε. Και βγάζουμε το λάστιχο και τα σκουπίζουμε, τα καθαρίζουμε όλα το Σάββατο. Πολλές φορές τα τόσο κοντινά μάτς παίζουν και ένα ρόλο. Δηλαδή πέρυσι εγώ στον τελικό Champions League που ήταν Chelsea Manchester City και ενώ ήταν το super favori η Manchester City, έλεγα ότι δεν μπορεί να μην τους αγχώσει λίγο και να μην τους σκεφτούν τους παίχτες στη City ότι τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες πριν τον τελικό είχαν παίξει δύο φορές με την Chelsea και, και τα είχαν χάσει και τα δύο μάτς. Και μάλιστα το ένα ημιτελικό σκυπέλου τους απέκλεισαν και το άλλο πρωτάθλημα στην έδρα τους. Όπα, τηλέφωνο. Μόλις απαντήσεις το τηλέφωνο γιατί κλείνουμε, θα μου απαντήσεις και στο μήνυμα που μου χρωστάς, το προχθεσινό, στο Viber, που δεν μου απάντησες ποτέ. Ναι, ένα μεταμεσονύκτιο που σου στείλα. Εντάξει. Ναι. Ευχαριστώ. Ναι, ισχύει. Γεια σας. Ισχύει. Ναι, αλλά δεν ναι, δε θέλω. Το θέλω όλο. Δεν το θέλω έτσι το ισχύει τώρα. Στο ένα κοινό τελικός, τελικός Champions League. Δεν ξέρω να σου πω ποιος περιγράφει τον τελικό του conference. Ναι. Δεν το ξέρω ακόμα. Ότι ισχύει, ισχύει. Τα άλλα θέλω να μου πεις. Μην τα λες τώρα στον αέρα. Τα υπόλοιπα θέλω να μου πεις. Αυτά τα μεταξύ μας. Όχι τώρα στον αέρα. Α, εντάξει. Πάρε τηλέφωνο. Τα του οίκου. Πάρε τηλέφωνο. Σας χαιρετώ. Γεια σας. Γεια σας.